Πάμε, αλλάζουμε θέμα, ξαναλλάζουμε κλίμα, να μας δείξει ο Δημήτρης μία φωτογραφία, λίγο μία φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου, θα πω εγώ. Ανήκει σε έναν Έλληνα φωτογράφο, τον Νικόλα το Σαμαρά. Είναι ένας υπόκαμπος στην ουρά του οποίου βέβαια κρεμάστηκε μία μάσκα, μία προστατευτική μάσκα, μία μάσκα που έχει μπει στη ζωή μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο, βέβαια, ελαίο κορονοϊού και ελαίο πανδημίας. Ένα φωτογραφικό κλικ το οποίο βέβαια έχει βραβευτεί. Πάμε να συναντήσουμε τον Νικόλα Σαμαρά, φωτογράφος. Νικόλα, να μιλήσουμε στον Ενικό. Ναι, είμαι σίγουρος ναι, ότι συμφωνείς. Ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, μια φωτογραφία που ανήκει σε σένα, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πρόσφατα βραβεύτηκες για το συγκεκριμένο κλικ, σωστά? Ευχαριστώ πολύ, ναι. Η φωτογραφία πήρε έναν έπαινο στο Ocean Photography Awards στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Ναι. Και αυτή τη στιγμή εκτίθεται στο Tower Bridge του Λονδίνου σε μια υπαίθρια έκθεση. Δεν ξέρω, πέρα από τη δική σου ικανότητα και το δικό σου ταλέντο στη φωτογραφία, τι πιθανότητες έχει ένας φωτογράφος να πετύχει αυτό το στιγμιότυπο και αυτό το φωτογραφικό κλικ? Σίγουρα δεν είναι κάτι που το συναντάς κάθε μέρα. Είναι και να τύχεις τη στιγμή έτσι όπως την έτυχα εγώ, είναι κάτι δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω τώρα πλέον με τόσες μάσκες που κυκλοφορούν. Ακριβώς. Ίσως αρχίσει να γίνεται πιο εύκολο. Φαντάζομαι δεν περίμενες να συναντήσεις κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια, εννοείται. Σε καμία περίπτωση. Απλά είχες κυνηγήσει κάτι διαφορετικό. Είχες κυνηγήσει το διαφορετικό για να βρεθείς εκεί. Εγώ πηγαίνω στο συγκεκριμένο σημείο τα τελευταία 10 χρόνια για να φωτογραφίσω εκεί μια αποικία υπόκαμπων που υπάρχει και κάνω αρκετές καταδύσεις εκεί πέρα. Τους έχω δει σε διάφορες φάσεις, τους έχω δει πιασμένους από φύλλα δέντρων, από παλιά δίχτυα, από σκοινιά, από πλαστικά, σε διάφορα τέλος πάντων σημεία. Και τώρα δυστυχώς με τις μάσκες και με όλα αυτά που χρησιμοποιούμε για την προφύλαξή μας, τους είδα, πέτυχα και μια στιγμή που κάποιος είχε πιαστεί από μια μάσκα η οποία πετάχτηκε από κάποιον είτε στην παραλία είτε την πήρε ο αέρας, δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Βλέπουμε και άλλες φωτογραφίες βέβαια, οι οποίες ανήκουν και έχουν τραβηχτεί από σένα, πολλές από αυτές έχουν βραβευτεί. Σίγουρα το ταλέντο και οι ικανότητές σου δεν χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα. Δεν ξέρω αν μια περίοδο κρίσης και έντασης φέρνει την έμπνευση σε έναν καλλιτέχνη. Στην περίοδο της κρίσης αναγκαστικά, επειδή δεν μπορούσα να ταξιδέψω στο εξωτερικό και να φωτογραφίσω έτσι άλλα θέματα, αναγκάστηκα και έκανα μια έρευνα και προσανατολίστηκα σε άλλα θέματα που ήταν κοντά στο σπίτι μου, ας πούμε. Πρόσφατα ανακάλυψα μία άλλη αποικία από αλπικούς τρίτονες, την οποία την ανακάλυψα εντελώς τυχαία κοντά στις Σέρες, σε ένα χωριό. Και ενώ είχα πάει δηλαδή για να φωτογραφίσω άλλο πράγμα, ανακάλυψα αυτή την αποικία. Και μία φωτογραφία είναι υποψήφια τώρα, θα βραβευτεί σε ένα πολύ δυνατό διαγωνισμό της Γερμανίας, μέσα τον Οκτώβριο. Βέβαια, το ταλέντο των Ελλήνων φωτογράφων. Το ταλέντο των Ελλήνων φωτογράφων είναι όσο πάει γίνεται και καλύτερο. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο. Η έμπνευση σου έρχεται περισσότερο μέσα από το θαλάσσιο στοιχείο, μέσα από την επαφή σου με τη θάλασσα? Είμαι κυρίως φωτογράφος άγριας φύσης στη θάλασσα, αλλά η έμπνευση δεν μένει εκεί. Η υποβρύχια φωτογραφία έχει κι άλλα έτσι, κανάλια που μπορεί να οδηγηθεί κάποιος. Δηλαδή μπορεί να είναι είτε να ασχοληθεί με τη μόδα, είτε μπορεί να ασχοληθεί με το αθλητικό στοιχείο. Αν θυμάστε το 2017 είχα κάνει τη φωτογράφηση του Αντώνη του Τσαπατάκη. Σωστά, βέβαια. Στόχος, όνειρο για το επόμενο διάστημα? Οι στόχοι πολλοί και οι προορισμοί ακόμα περισσότεροι. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή έτσι θα έχουμε την άνεση να ταξιδέψουμε και στο Μεξικό και στις Μπαχάμες και στις Μαλδίβες και σε τέτοιους έτσι προορισμούς που έχουν ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό και με μεγάλη μας χαρά να τα ξαναπούμε πάλι. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.